πολλές φορές είμαστε σφόδρα επικριτικοί απέναντι στο κράτος, στην κρατική μηχανή, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι πληγές που υπέστη η Θάσο είναι σημαντικότατες. Πιστεύω όμως ότι γρήγορα θα επουλωθούν, γιατί όλη η κρατική εξουσία και η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, όλες οι κρατικές υπηρεσίες ενήργησαν με ταχύτητα τέτοια που εκπλήττει εμάς τους ίδιους. Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των δυσμενών συνεπειών τους από την πολιτεία, από την αυτοδιοίκηση, από όλους τους φορείς, πιστεύω ότι θα αποτελέσει υπόδειγμα καλής πρακτικής. Η πολιτεία ήταν γενναιόδορη ως προς τις χρηματοδοτήσεις και μάλιστα σε συντομότατο χρονικό διάστημα όλες οι υπηρεσίες προς τις οποίες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης προς τις οποίες είμαι ευγνώμων έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο, ενήργησαν τάχιστα με αποτέλεσμα να κερδιθεί σημαντικός χρόνος και να οριμάσουν μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν. Να ανοίξω παρένθεση. Είμαστε επικριτικοί απέναντι στην κυβέρνηση κυρίως και την μεμφόμαστε γιατί δεν δρά γρήγορα, δεν χρηματοδοτεί έργα. Το κοινό μυστικό όλων, πιστεύω ότι το έχετε συνειδητοποιήσει, είναι ότι αν υπάρχουν όριμες μελέτες, η χρηματοδότηση είναι πολύ πιο γρήγορα και βέβαιη. Εδώ είχαμε ένα παράδειγμα πάλι καλής πρακτικής, είχαμε έγκαιρα όριμες μελέτες και γι' αυτό και χρηματοδοτήθηκαν. Χωρίς φιδό από την πλευρά της πολιτείας. Ό,τι ζητήθηκε μέχρι στιγμής έγινε αποδεκτό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει οποιαδήποτε αμφισβήτηση γι' αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει οριμότητα μελετών. Αλλιώς δεν, όταν ζητάς αόριστα χρήματα, χωρίς να έχεις όριμη μελέτη για να χρηματοδοτήσεις, δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας. Φυσικά το έχουμε συνειδητοποιήσει και εμείς οι βουλευτές και γι' αυτό ο Σάκης μας δίνεται η ευκαιρία, το λέμε στους φορείς που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν. Εκείνο τώρα, μέχρι στιγμής, έχουμε πάει περίφημα κατά την ταπεινή μου άποψη. Θα συγχαρώ ιδιαίτερα τις δασικές υπηρεσίες για την εκπόνηση αυτών των σημαντικών έργων. Πάντα είμαστε επικριτικοί απέναντι στους δημόσιους υπαλλήλους. Εδώ θα πρέπει να πούμε και τι προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Σε χρόνο ρεκόρ έκαναν εξαιρετικές μελέτες. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών όλοι ενήργησαν. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Όλοι δηλαδή ενήργησαν ταχύτατα με τρόπο όριμο, επιστημονικό και γι' αυτό είμαστε σε αυτό το καλό αποτέλεσμα.